Σάλο προκαλεί εμπλοκή 46χρονου πασίγνωστου προπονητή πολεμικών τεχνών από το Λασίθι σε υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης μικρών αθλητών, αλλά και την άσκηση βία σε βάρος τους όποτε αντιδρούσαν στις προσταγές του. 7 αγόρια και ένα κορίτσι έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής στις αρχές για όσα έχουν αντιμετωπίσει στην πάροδο των ετών, σε μια περίοδο που εκτείνεται από το 2014 έως το 2022, οδηγώντας τη σύλληψη και προσαγωγή του γυμναστή ενώπιον του εισαγγελέα. Οι μικροί αθλητές που φέρονται να έπεσαν θύματα του προπονητή είναι σήμερα ηλικίας 13 έως 20 ετών. Όμως φαίνεται ότι έχουν υποστεί επί σειρά ετών σεξουαλική παρενόχληση και βία από τον 46χρονο, επιλέγοντας να σπάσουν πλέον τη σιωπή τους, καθώς η βάναυση, απαξιωτική και προσβλητική συμπεριφορά του φαίνεται να έφτασε στο αποκορύφωμά της. Είσαι μαλάκας, είσαι βλάκας, είσαι βρωμιάρης άχρηστε. Μέσω των συνηγόρων του, ο ίδιος δηλώνει θύμα κατευθυνόμενων καταγγελιών με στόχο την προσωπική και επαγγελματική του εξόντωση. Είναι πραγματικά θλιβερό να ακούγονται αυτά τα πράγματα για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον συγκεκριμένο προπονητή, που πραγματικά είναι υπόδειγμα προπονητή, και το μόνο που θα μπορούσε να του καταλογιστεί είναι η υπερβολική του πειθαρχία και η αυστηρότητα σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του. Όμως πραγματικά δεν μπορεί κανείς να του καταλογίσει τις πράξεις οι οποίες του αποδίδονται για την δίθεν ασέλγεια. Κοινός τόπος στις καταθέσεις των νεαρών αθλητών είναι η περιγραφή πως ο 46χρονος εμφανιζόταν μόνο με το εσώρουχό του μπροστά στα παιδιά, εξαναγκάζοντάς τα να του κάνουν μασάζ και να τον θοπεύουν στην περιγενετική περιοχή, ενώ ο ίδιος έβλεπε πορνό στο κινητό του. Σε άλλες περιπτώσεις φέρεται να θόπευε ο ίδιος τα παιδιά και να τα προτρέπει να κάνουν τις ίδιες κινήσεις. Πράξεις που φέρονται να έχουν εκτυλιχθεί είτε στα περιθώρια των προπονήσεων είτε στα ξενοδοχεία στα οποία διέμεναν κατά τη συμμετοχή τους σε πανελλαδικούς αγώνες. Στην περίπτωση της ανήλικης μαθήτριας, ενώ την είχε παραλάβει με το αυτοκίνητό του για να μεταβούν από τον Άγιο Νικόλαο στο Ηράκλειο για προπόνηση, και ενώ φέρεται να την είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά αρκετές φορές, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, επιχειρώντας να την εξαναγκάσει σε ερωτικές περιπτύξεις. Το κορίτσι αρνήθηκε με συνέπεια, όπως κατέθεσε, να κλιμακωθεί η βίαιη συμπεριφορά του απέναντί της στη διάρκεια των προπονήσεων. Ο 46χρονος, που υποδεικνύει άλλο προπονητή ως ενορχιστρωτήτης και βορεία σε βάρος του, όπως χαρακτηρίζει την όλη υπόθεση, συνελήφθη με αφορμή παράνομη οπλοκατοχή. Οπότε και ο εντολέας μου θα κινηθεί σε βάρος των όσων καταγγέλουν αυτά τα ψεύδη και από εκείνους που πραγματικά υποκινούνται ώστε να καταγγείλουν αυτά τα πράγματα. Γιατί υπάρχουν από πίσω άτομα που υποκινούν από τον ανταγωνισμό, που υποκινούν αυτές τις καταγγελίες. Πραγματικά είναι λυπηρό, θλιβερό για τον άνθρωπο αυτό, που το ξέρει όλη η κοινωνία του Αγίου Νικολάου, ποιος πραγματικά είναι, και όλη η κοινωνία του Ηρακλείου. Ο εισαγγελέας Νεαπόλεως, ωστόσο, άσκησε αργά το μεσημέρι σε βάρος του δίωξη για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια και γενετήσιες πράξεις κατά ανηλίκων, ενώ έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί.